λέγει «Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παρέχεται στον πιστόν η άφεση των αμαρτιών». Και αυτό γιατί ο ιερέας κατά τη μετάληψη του πιστού λέει τη φράση «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού εις άφεση των αμαρτιών και λοιπά, και η ζωή είναι αιώνιον». Και αυτό προστίθεται. Λοιπόν, προσέξτε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν αντικαθιστά το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι αν είχαμε την άφεση των αμαρτιών στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα ήταν περιττό να είχαμε την εξομολόγηση. Και το χειρότερο, ότι δεν μπορούμε να προσέλθουμε εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αν δεν έχουμε εξομολογηθεί. Τότε θα μου πείτε περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται περί μικρών αμαρτημάτων, πολύ μικρών αμαρτημάτων, διότι έφυγες από την εξομολόγηση, αλλά υπάρχουν σκονίσματα, όχι λασπουριά, σκονίσματα. Οπότε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας βέβαια σου συγχωρεί τις αμαρτίες σου, όπως είναι και το ευχέλαιον. Λέμε ότι το ευχέλαιον είναι υγεία ψυχής και σώματος και εισάφεση αμαρτιών. Δεν αντικαθιστά όμως το μυστήριο του ευχελαίου το μυστήριο της εξομολογήσεως. Απλούστατα είναι, πρόκειται περί των μικρών αμαρτημάτων. Γι' αυτό καλό είναι όταν θέλουμε να τελέσουμε το μυστήριο του ευχελαίου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε εξομολογηθεί.